Κοιτάξτε, είναι ώρα ευθύνης. Είναι ώρα ευθύνης και στα εθνικά ζητήματα νομίζω πρέπει να αφήνουμε στην άκρη τις όποιες αντιπαραθέσεις και τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν. Εγώ σέβομαι τις διαφωνίες και στο ιστορικό των κομμάτων και μεταξύ των κομμάτων, αλλά σε μια ώρα που είναι ώρα διαπραγμάτευσης της χώρας με μια άλλη χώρα και ότι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Δεν βρισκόμαστε σε μια στιγμή που διαπραγματεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο άλλο κόμμα ή με οτιδήποτε άλλο. Διαπραγματεύεται η χώρα με κάποια άλλη χώρα. Πρέπει όλοι να κρατήσουμε τις όποιες αντιπαραθέσεις σε ένα δεύτερο επίπεδο και να προσπαθήσουμε όλοι να βρούμε την καλύτερη λύση για τη χώρα. Μα σας κατηγορεί ότι δεν έχετε πρόταση. Θα σας πω γι' αυτό. Εγώ βέβαια λέω στην κυρία Βόσμη, θέλω να απαντήσω, ότι υπάρχει η κοιμιστική διπλωματία που δεν μπορεί και ο Πρωθυπουργός να ανοίξει τα χαρτιά του. Να θυμίσω ακριβώς γίνεται. Να ολοκληρώσω όμως εγώ. Απλώς να πω ότι τότε που γινόταν η διαπραγμάτευση με υπεύθυνη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Μπακογιάννη ως Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός είχαν ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σήμερα δεν γνωρίζουμε το αντικείμενο και θα ήθελα ο κύριος Αλεξιάδης, αν θέλει, να τοποθετηθεί στη διαφοροποίηση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Υπάρχει μια κυβέρνηση, έχουν υπουργικούς στόχους οι ανεξάρτητοι Έλληνες ή είναι απλώς βουλευτές που συμπληρώνουν το 153. Λέω λοιπόν ότι σε μια στιγμή που η χώρα διαπραγματεύεται πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βρούμε την καλύτερη λύση για τη χώρα και όχι για κάποιο κόμμα. Αυτό είναι αυτό που έχουμε εμείς στο νου μας και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εξωτερικών σε αλληπάλληλες δηλώσεις τους και δεν χρειάζεται εγώ να το επαναλάβω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ξεκινάμε τη διαπραγμάτευση από μια υπαρκτή διεθνή κατάσταση, όπου η γειτονική χώρα λέγεται πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάμε και από μια κατάσταση όπου με ευθύνες προηγουμένων κυβερνήσεων, διότι το Μακεδονικό και το Σκοπιανό είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς κληρονομήσαμε από προηγούμενες κυβερνήσεις. Με ευθύνες αυτών των χωρών, πολλές χώρες στο εξωτερικό έχουν αναγνωρίσει ήδη και μάλιστα με άλλο όνομα τη συγκεκριμένη χώρα. Και είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι δεδομένη. Εμείς λοιπόν, χωρίς λογικές ενδοτισμού, εθνικοκαπηλείας ή όλη αυτή η ιστορία πατριδοκαπηλείας που θέλουν κάποιοι να κάνουν, χωρίς καμία από αυτές τις λογικές, με λογικές να βρούμε την καλύτερη λύση για τη χώρα, θα βρούμε την καλύτερη λύση για τη χώρα. Τώρα, σε αυτό το οποίο μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία και άλλοι πολιτικοί φορείς, ως προς το αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Νομίζω η δήλωση του κυρίου Καμένου έξω από το Μαξίμου για εμπιστοσύνη στον κύριο Κοντζιά απαντάει από μόνη της σε όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε και στα εθνικά ζητήματα δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς οδηγηθήκαμε εδώ, να σας θυμίσω ότι στο παρελθόν είχαμε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών όπου προσήλθε ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Εξωτερικών με διαφορετικές απόψεις. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως λένε οι συμμετέχοντες, εκδιώχθηκε τον Πρωθυπουργό τότε διότι διαφωνούσε με τη γραμμή της κυβέρνησης. Για το δημοψήφισμα, αυτά... τι λέτε, κύριε Αλεξιάδη? Μισό λεπτό. Πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Εγώ θα σας ρωτούσα για το τι λέτε για τότε που ο κύριος Σαμαράς προσήλθε και εκδιώχτηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχει μια εθνική γραμμή καταγεγραμμένη, ενώ αντίθετα έχουμε τις φωνές από το ΣΥΡΙΖΑ, μια πλειονότητα στελεχών σας που είχε υιοθετήσει τον όρο Μακεδονίας και το έτσι να ονομάζονται τα Σκόπια. Άρα μην μιλάμε για το παρελθόν. Τώρα εσείς διαπραγματεύεστε και τώρα έχετε μια υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση που σας λέει ότι εγώ δέχομαι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα απομακρυνθούν οι αλυτρωτικές θέσεις της αντίπαλης χώρας. Ας κρατήσουμε λοιπόν τις χώρες τόνους... με την οποία μιλάμε. Ας κρατήσουμε τους τόνους χαμηλά στη χώρα μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που πρέπει να φτάσουν διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά το τι γίνεται στα εσωτερικά των κομμάτων ή οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν θα δώσω ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία για το τι κάνουν κάποια στελέχη τους ή για το τι λένε ή για το αν θα συμμετέχουν βουλευτές της ή στελέχη της στα συλλαλητήρια, τα οποία ακόμα και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι διαφωνώ και δεν θα συμμετέχει η Εκκλησία. Πάντως, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει στο εσωτερικό των κομμάτων, όπου είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εγώ αναρωτιέμαι αν είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία να αποδεχθεί μια λύση στο θέμα των Σκοπίων. Είδαμε χθες μια δημοσκόπηση βάσει της οποίας 7 στους 10 περίπου, αν θυμάμαι καλά, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση λύση που να περιέχει τον όρο Μακεδονία. Και αυτό πρακτικά, θα συμφωνήσω εγώ με τον κύριο Αλεξιάδη, είναι ανέφικτο. Είναι όμως έτοιμη η ελληνική κοινωνία να το αποδεχθεί? Και αυτό είναι ένα ερώτημα και προς τους. Θα σας πω εγώ και δική μου τη γνώμη για να μου πληστεί. Πολιτική, ξεκινάς από το τι έχεις υπαρκτό σαν δεδομένο. Δεν ξεκινάς από μια μεταφυσική κατάσταση ή από ένα αίτημα το οποίο δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Εμείς αυτό απαντήσαμε και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία κληρονομήσαμε από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι σήμερα και στο Σκοπιανό.
Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να δώσουμε την καλύτερη λύση στο Σκοπιανό και θα δώσουμε την καλύτερη λύση στο Σκοπιανό, όχι με κριτήριο το τι είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ ή για κάποιες απόψεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα δώσουμε την καλύτερη λύση στο Σκοπιανό με κριτήριο το τι είναι καλό για τη χώρα και με δεδομένα τα προβλήματα τα οποία βρήκαμε. Βεβαίως και έπρεπε από τη δεκαετία του 60 και μετά τα άλλα χρόνια να έχουμε κάνει άλλες κινήσεις σαν χώρα για αυτά τα ζητήματα. Εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που πλέον ανήκουν στον χώρο της ιστορίας. Mm-hmm.